Το νοσοκομείο σήμερα τελείωσε από 2 μέρες συνεχόμενης εφημέρευσης. Εξετάστηκαν στα παιδιατρικά ιατρία πάνω από 800 παιδιά και μπήκαν εισαγωγή 120 παιδιά. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε προειδοποιήσει ότι λόγω των χρόνων της πανδημίας θα υπάρξει έξαρση των ιώσεων, όπου κάποια παιδιά θα χρειαστεί να νοσηλευτούν τελικά στο νοσοκομείο. Και λέμε ακόμα και τώρα ότι πρέπει να γίνουν κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, να στελεχωθούν άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλος αυτός ο τεράστιος όγκος περιστατικών, όπου η αναμονή φτάνει ακόμα και τις 4 και 5 ώρες. Πρέπει να ανοίξουν περισσότερα ιατρία στα επίγοντα να εξετάζουν παιδιά. Από εκεί και πέρα όμως, θέλουμε επίσης να πούμε ότι για πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι πηγαίνουν σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, ότι και εκεί πέρα έχουν γεμίσει οι κλίνες, κάτι το οποίο δείχνει για άλλη μία φορά την αναγκαιότητα συνολικά να είναι στελεχωμένο ένα δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο, καθώς πολλά από αυτά τα παιδιά τελικά, ενώ οι γονείς έχουν χρυσοπληρώσει τις ασφαλιστικές τους εταιρείες ή έχουν πληρώσει τριψήφιο αριθμό στα επίγοντα του ιδιωτικού νοσοκομείου, τελικά θα καταλήξουν στο δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο. Οπότε καταλαβαίνουμε γενικά ότι αυτή η κριτική κατάσταση απαιτεί άμεσα μέτρα επίλυσης του προβλήματος, το οποίο εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι είναι η πρόσληψη προσωπικού, ιατρικού, αλλά και λιποπροσωπικού, νοσηλευτικού, τραυματιφορέων, οτιδήποτε χρειάζεται για να στελεχωθεί άμεσα το νοσοκομείο.